Δεν είμαι κάτι περίεργο. Θεωρώ ότι εκφράζω αυτό που σκέφτονται εκατομμύρια Έλληνες, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι οποίοι είχαν και άποψη, είχαν και σκέψη, είχαν και συγκρότηση και εξακολουθούν να έχουν, αλλά δεν ήταν δυνατόν αυτά να τα εκφράσουν στο πολιτικό γίγνεσθε. Δεν ήταν δυνατόν δηλαδή να βρουν μια θέση στο δημόσιο βίο. Και απήχαν. Ο καθένας δηλαδή είχε τον μικρό κοσμό του, στη δουλειά του, στην οικογένειά του, στον κύκλο του. Εκεί προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο ποιότητας, αλλά ο μεγάκοσμος της κομματικής σαπίλας αυτά τα πράγματα τα σάρωσε. Και εννοείται και στη δουλειά σας και στον επαγγελματικό χώρο. Βεβαίως, διότι η δουλειά είναι μια απόδειξη του τρόπου που σκέφτεσαι. Η δουλειά δεν είναι ξεκομμένη δηλαδή από αυτό που λέμε πολιτική σκέψη. Και πλέον είναι ανάγκη, είναι πασιφανές όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν μια νέα πολιτική έκφραση. Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε εμείς, αν θα είναι κάποιοι άλλοι. Πάντως θα είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ποτέ επαφή με τα κόμματα από άποψη. Και θεωρούν τα κόμματα μηχανισμούς ληστρικούς. Δηλαδή δεν είναι ότι το ένα κόμμα έχει μια ιδεολογία λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά. Είναι καθαρά συμμορίες καταλήστευσης της δικής σας, του δικού σας και του δικού μου ιδρώτα. Σε όλη αυτή την δραστηριότητα που είχατε είναι επαγγελματική. Σε όποιο χώρο δεν ήρθε η ώρα να πάτε σε ένα γραφείο βουλευτή? Όχι, εγώ ποτέ. Ποτέ. Να ζητήσετε κάτι, ας πούμε. Ποτέ. Οι βουλευτές είχαν έρθει σε εσάς να σας προσεγγίσουν? Όχι, δεν είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις, γιατί ξέρετε οι βουλευτές έχουν πολλά ρουσφέτια να τακτοποιήσουν. Mm-hmm. Και δεν έχουν κανένα λόγο να ασχολούνται με ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται απέχθεια για το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, είναι γνωστή αυτή η άποψή σας, δηλαδή, της απέχθειας για το πολιτικό σύστημα? Είναι γνωστή σε όσους με ξέρουν. Δηλαδή σε όσους με ξέρουν. Όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια. Ξεκάθαρα. Ναι. Δεν θα βρείτε δηλαδή καμία κομματική μου δραστηριότητα πλην μιας αφελούς κίνησης που έκανα όταν ο Γιώργος Παπανδρέου ανέλαβε την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ και κάλεσε όλον τον κόσμο να στηρίξει. Νομίζω ότι και πολλοί άλλοι πίστεψαν ότι αυτός ο άνθρωπος με την κουλτούρα, ας πούμε, την διεθνή, με την άλλη οπτική, θα έφερνε την αλλαγή. Όπως αποδείχθηκε, απατηθήκαμε πλάνη νικτράν. Και έκτοτε, δηλαδή, ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που ασχολήθηκα με κάτι κομματικό. Δηλαδή, το μήνυμα ήταν Γιώργο, άλλαξε τα όλα, ναι. Δεν άλλαξε τίποτα. Είδαμε ότι εξακολουθούσε να εξυπηρετεί το ίδιο κατεστημένο, τον ίδιο μηχανισμό διαφθοράς δηλαδή, ο οποίος δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ. Μήπως ήθελε και δεν μπόρεσε? Δεν ξέρω. Ο πολιτικός, αποτελεσματικός πολιτικός είναι αυτός ο οποίος μπορεί. Η άποψή μου είναι ότι δεν ήθελε και πολύ. Δεν είχε τη δυνατότητα και επιτρέψτε μου, δεν είχε και την διανοητική συγκρότηση να το κάνει αυτό. Δηλαδή και ο πρώην Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια με το όνομά τους είναι άνθρωποι μειωμένου ηθικού κύρους και μειωμένων διανοητικών ικανοτήτων. Ξεκάθαρα. Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Σοβαρότατο. Νομίζω είναι πασιφανές. Δηλαδή δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το βλέπει αυτό. Μιας και πραγήκατε για πρώτη φορά, όπως είπατε και τελευταία, σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή πήγατε και ψηφίσατε Γιώργο Παπανδρέου για αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Την εσωτερική ψηφοφορία του. Το εκατομμύριο. Ναι, αυτό τότε. Ναι. Ήταν μεταξύ του ενός. Χωρίς να έχω καμία άλλη κομματική σχέση. Αυτό σημαίνει και ότι ιδεολογικά ανήκετε σε έναν χώρο που λέγεται σοσιαλισμός? Νομίζω ότι ο σοσιαλισμός. Δηλαδή αν αυτός που έλεγε εκείνη την ώρα θέλω να τα αλλάξω όλα ήταν ο Σαμαράς ή η Μπακογιάννη ή ο Καρατζαφέρης, θα πηγαίνατε με τον ίδιο τρόπο? Όχι, δεν θα πήγαινα με τον ίδιο τρόπο. Και πήγα γιατί πίστευα ότι ο Γιώργος Παπανδρέου τότε δεν ανήκε σε αυτό που μάθαμε ως σοσιαλισμό στην Ελλάδα.